Good morning, αυτερά λοιπόν. Τι σημαίνει αυτεράς? Αυτεράς είναι αυτός ο οποίος ακούει με λίγο πρισμένο ματάκι, λίγο κουρασμένος, λίγο ξενυχτισμένος, ακούει Athens Free Radio από την φωνή της θείας μας της Ντέμη. Είμαι ο Γιάννης ο Αράπης, ο άνθρωπος με τα δεκάδες ψευδόνυμα σε αυτό το σταθμό, και σε αυτό το βίντεο θα σας πω πώς ξεκίνησα να ακούω Athens Free Radio. Με την κατάλληλη περιβολή και το κατάλληλο φόντο, τον Τάκη Φωτίου, σε ένα live λοιπόν του Τάκη Φωτίου πέρυσι το καλοκαίρι στο TikTok, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό του ότι θα ξεκινήσει εκπομπές από το Σεπτέμβρη του 2022 στο Athens Free Radio. Από τότε λοιπόν ξεκίνησα να ακούω Athens Free, αφού πρώτα είχα παρακολουθήσει ένα live από τη σελίδα του Facebook του σταθμού με την Ντέμη, το Στέαυρο, το Βαγγέλη. Ήταν μια χρονιά η οποία είχε welcome bar επάνω σε μια κάσα, την κάσα του Βαγγέλη. Επί του welcome bar, επί της κάσας, είχαμε φιστίκια, προβατίνα και χαλβά φαρσάλων. Όλο το πρόγραμμα, όλη η χρονιά πέρασε με βάρα επιτυχίες, με πάρτι, με διασκέδαση. Γενικότερα, ο Athens Free Radio είναι αυτό το οποίο θέλω να ακούσετε και να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα. Αυτή ήταν η ραδιοφωνική χρονιά με τον Athens Free Radio. Αγάπη, καλή παρέα, σωστή μουσική, αναμνήσεις οι οποίες ξεθάφτηκαν μετά από πολλά χρόνια για εμάς τους ακροατές που έχουμε την τύχη να ακούμε αυτόν τον σταθμό. Να είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Σας περιμένουμε από Σεπτέμβρη, έτσι. Πριν 1,5 χρόνο και εντελώς ξαφνικά συντονίστηκα στους 98,1. Κέφι, χορός, πάθος, ενέργεια, νέοι άνθρωποι ήρθαν και μου άλλαξαν την καθημερινότητα. Σας ευχαριστούμε όλους και έναν προσωπικά για όλες τις στιγμές που μας έχετε χαρίσει και για όσες ακόμα θα έρθουν. Σας αγαπάμε πολύ. Hi! Λοιπόν, μέσα Οκτώβρη έβρεχε πάρα πολύ, σε καμία σχέση με τώρα. Και ως κούριες καρδιά σας, έκανα πολλές στάσεις λόγω βροχής και ακούω μια φωνή γνωστή. Φωτίου, η παλιά γνώριμη φωνή από Τζερόνιμο Γκρούβι. Και εκεί λέει τρόπος επικοινωνίας. Και ναι, επικοινώνησα, έστειλα μήνυμα στο Viper. Σε αυτό το χρόνο γνώρισα άνθρωπους με την ίδια τρέλα με μένα, ναι, οι οποίοι ακούνε 90s και 80s. Τι να πω, πολλά μηνύματα λατρείας. Αυτό το χρόνο πολλά μηνύματα λατρείας. Λοιπόν, εύχομαι καλό καλοκαίρι, να γεμίσετε μπαταρίες, όλη η παραγωγή, γιατί σας περιμένουμε και να κάνουμε πολλά πάρτι. Πάμε δυνατά! Σημασία δεν έχει πώς ξεκίνησε, αλλά πώς συνεχίζει. Και εμείς θέλουμε να συνεχίσει έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε. Με πολλή μουσική, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε να ακούμε. Θα παίξει μουσικάρες όλο το καλοκαίρι, είμαι σίγουρη. Περιμένουμε με ανυπομονησία το Σεπτέμβριο να ακούσουμε πάλι όλους αυτούς τους παραγωγούς που αγαπήσαμε. Και θέλω να συντονιστείτε 98,1 για να δείτε ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά έρχεται στο δικό μας ραδιόφωνο. Όχ, μισό λεπτάκι, γιατί με φωνάζουν οι μοναχές. Πρέπει να φύγω. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με το Free? Είναι απλά τα πράγματα. We are men, we are easy. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτός που είπε αυτή την ατάκα, αυτός με έβαλε στο Free. Ως λάτρης και φυσιολάτρης και μουσολάτρης του Αλέξανδρου Πέτρακα. Αλέξανδρου Πέτρακα. Δύο φορές. Λοιπόν, τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα, κοίταγα δεξιά-αριστερά, όπου ήταν. Ναι, είμαι στόκερ, το ξέρω.
Οπότε βλέπω ότι κάνει εκπομπή στον Athens Free Radio, τον έβαλα, τον άκουγα. Ξαφνικά βρέθηκε μία θεία, λέει. Ποια είναι αυτή η θεία, δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, μετά έπαθα σοκ και τρία κεφαλικά, γιατί ήταν ο μοναδικός μας Τάκης Φωτίου, όπου ξεκίνησε μετά από πάρα πολλά χρόνια εκπομπές. Και ναι, κόλλησα. Τι μου έμεινε. Μου έμεινε το έτσι, το δαχτυλάκι. Ναι, Αλέξανδρε, ναι. Η γκρούβι ψυχή. Και εντάξει, τώρα το χαδάκι της μοναδικής μας θείας, το οποίο έχει μείνει χαραγμένο πλέον. Και εγώ πάλι αυτό που έχω να πω είναι ότι έμαθα το free μέσω του Γιώργου, κλασικά. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα πραγματικά πάρα πολύ καλούς ανθρώπους που μπορώ να τους έχω κοντά μου. Χάρηκα πάρα πολύ για την όλη φάση που βγαίναμε, γνωριστήκαμε, ακούσαμε μουσικάρες, τα πάντα όλα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου, που υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο, που μπορούμε να ακούμε αυτή τη μουσική και που μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο όμορφα. Αυτό για μένα. Λοιπόν, για πολλά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Το Σεπτέμβρη τα καλύτερα. Mm-hmm. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να σας πω εγώ τη δικιά μου την ιστορία. Ήταν ένα κρύο βράδυ του χειμώνα και ήμουν στο κυψό κολλημένη στην κίνηση μαζί με τον Θαλή. Και ψάχναμε σταθμό για να ακούσουμε, γιατί δεν έπαιζε τίποτα. Και ψαχνικά μπαίνει το Καμασούτρα. Ενθουσιαστήκαμε. Στο καπάκι μπαίνει το Unlimited. Ενθουσιαστήκαμε. Είχαμε να ακούσουμε χρόνια μετά Free From Desire. Αρχίσαμε να κοπανιόμαστε έτσι μέσα στα μάτια. Λέμε, δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός. Ψάχνω μετά να δω αν ακούγεται στο ράδιο. Λέω, δεν το πιστεύω. Ακούγεται στο ράδιο και στο ίντερνετ. Και κόλλησε βελόνα εκεί για πάντα στο Athens Free Radio. Γνώρισε εσάς. Γνώρισα την οικογένεια του Athens Free Radio. Δέχτηκε, τους αγάπησα, με αγάπησαν. Και έχουμε γίνει όλη αυτή η μεγάλη ομάδα πια. Ένα. Και νομίζω ότι θα μου λείψετε όλοι μέχρι το Σεπτέμβριο τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Προσπαθώ να μην το σκεφτώ ότι ακόμα θα πάω τη Δευτέρα στη δουλειά και δεν θα σας ακούσω τις φωνές σας. Ντεμάκι, εσύ ξέρεις. Τα ακούλι, εσύ, Δήμητρα και 5 εκατοστά. Και εύχομαι να περάσει γρήγορα καιρός για να ξανατομωθούμε ραδιοφωνικά. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Και να ακούτε όλοι Athens Free Radio στους 98.1. Σας αγαπώ. Χάι ολούθε! Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν να ακούμε τον Athens Free Radio στους 98.1? Έχω δει ένα post στο Facebook που λέει ότι ο Τάκης ο Φωτίου ξαναβγαίνει από αυτή τη συχνότητα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν λέω, okay, ας μπούμε και από την προηγούμενη εκπομπή να ακούσουμε, να δούμε και τι είναι. Και σιγά σιγά. Τη συνέχεια, την ξέρετε όλοι από εκεί και κάτω τι έχει συμβεί. Το τώρα τι έχει μείνει. Έχει μείνει μουσική. Έχει μείνει αγάπη. Έχει μείνει παρέα. Έχει μείνει οικογένεια. Έχουν μείνει υπέροχες στιγμές. Και σε άλλες που θα έρθουν. Έχει μείνει ένα he of your enjoy, ένα high και ένα βαράτε ολούθε. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Φιλιά. Καλησπέρα. Νάσια εδώ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, πώς άκουσα για πρώτη φορά Free FM. Φριαδίτιδα. Πέρσι το καλοκαίρι έψαχνα να βρω κάποια στιγμή, επειδή είχα βρεθεί τα ίδια και τα ίδια από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζαν το ένα κομμάτι πίσω από το άλλο ξανά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έψαχνα να βρω ένα non-stop να ακούω της εποχής μου τραγούδια που θα με φτιάχνουν. Και πέφτω σε δύο σταθμούς. Το Free FM και άλλον έναν. Ένα μεσημέρι εκεί που καθόμουν, ξαφνικά ακούω Ντίμης Κοντορούσης. Όπα λέω, από εκεί κλείεται. Κοιτάω, συνεχίζω, ακούω Ντίμης Κοντορούσης.
τον αφήνω τον σταθμό σε κάποια φάση, γιατί λόγω υποχρεώσεων δουλειάς δεν μπορούσα να ακούω. Και ξαφνικά τώρα τον Οκτώβρη πέρασα COVID. Οπότε όπως ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, χάζευα εκεί πέρα στο κινητό, στο TikTok. Κοίταγα σε κάποια φάση πέφτω Τάκης Φωτίου. Live video. Από το Free FM. Ο παλαιό. Κόλλημα μεγάλο, Τάκης Φωτίου. Κοιτάω και διαβάζω, ναι, κάνω εκπομπές ξανά πάλι στο Free FM 98,1. Ο παλαιό, αυτό το σταθμό κάπου τον ξέρω. Κοιτάω το λάπτοπ. Πάνω είχα βάλει το σταθμό το συγκεκριμένο. Όπα λέω. Μπαίνω μέσα. Από το chat στο Viber, από το Viber στα party, από τα party στο σταθμό. Κόλλησα κι εγώ φρυαδίτητα. Αυτά. Έτσι μπήκα κι εγώ σαν fan club Free FM. Non-stop. Free FM 98,1. Φιλάκια. Το πώς ξεκίνησα να ακούω τούτο το σταθμό δεν έχει σημασία. Τυχαίο ήταν γεγονός ή μήπως κάπως γνώριζα τη θεία. Η λάμψη αυτού του κοριτσιού έσπασε του ραδιοφώνου τη μονοτονία και όλες οι γνώριμες των παραγωγών μας φωνές του πρόσθεσαν μαγεία. Και γίναμε όλοι μαζί ακροατές σιγά σιγά μία παρέα. Τραγούδια που κάποτε αγαπήσαμε μας ένωσαν μοιραία. Και φτάσαμε τώρα εδώ, δεθήκαμε με αγάπη και αληθινή φιλία, γράφοντας πλέον του Free τη νέα ιστορία. Σας αγαπώ όλους, καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία, καλή αντάμωση να έχουμε από Σεπτέμβρη. Φιλάκια πολλά! Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.